Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες της ΟΚΔΕ, σας καλωσορίζουμε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της οργάνωσής μας, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, ενόψει των ευρωεκλογών της 26 Μαΐου. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει και σε αυτές τις εκλογές ως συνέχεια της επέμβασής μας στο κίνημα. Ήταν και είναι σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις γειτονιές, σε αντιφασιστικούς και αντιπολεμικούς αγώνες. Με πρόταγμα τα συμφέροντα των εργαζομένων, της νεολαίας, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και με όπλα την πίστη στην εργατική τάξη, την ενότητα και την αυτοοργάνωση, παλεύουμε για μια νέα επαναστατική δύναμη με σταθερό πρόγραμμα και πρακτική που δεν τα εγκαταλείπει στην πρώτη δυσκολία που χτυπάει την ιτοπάθεια, ικανή και αποφασισμένη να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους. Σε μια προεκλογική περίοδο, γεμάτη ψέματα και τεχνητή πόλωση, είμαστε ειλικρινείς όπως πάντα. Στόχος μας να αναδείξουμε μια συγκροτημένη επαναστατική πολιτική που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα και να προβάλλει μια αγωνιστική διέξοδο. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει σε ευρωεκλογές για να καταγγείλει και να αγωνιστεί ενάντια στο πολιτικό προσωπικό, ευρωπαϊκό και ελληνικό, που έφτασαν την ελληνική οικονομία στη χρεοκοπία. Την κυβέρνηση και αντιπολίτευση που ψήφισαν και τρίτο μνημόνιο με πληθώρα αντιεργατικών αντιασφαλιστικών μέτρων που αναγκάζουν την ελληνική κοινωνία να πληρώνει χρέη σε τοκογλύφους και τραπεζίτες, πετσοκόβοντας μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, σε υγεία, παιδεία, ξεπουλώντας όλο το δημόσιο πλούτο. Για να καταγγείλει το παιχνίδι εξαπάτησης του ελληνικού λαού που παίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, ο ένας χειρότερος μνημονιακός από τον άλλον. Μας εμπέζουν ότι έχουν μια διαφορετική πολιτική ή ότι ζούμε το τέλος των μνημονίων. Για να αναδείξουμε τη χρεοκοπία του καπιταλιστικού συστήματος και την αναγκαιότητα μιας άλλης κοινωνίας, σοσιαλιστικής, που καμία σχέση δεν θα έχει με τις σταλινικές δικτατορίες που παραχαράξαν το όραμα και τους αγώνες εκατομμύριων εργαζομένων. Για να καταγγείλει τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και κάθε είδους εθνικιστές και πατριδοκάπηλους που πατάν πάνω στη φτώχεια, την εξαθλίωση και αντιπάθεια του ελληνικού λαού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να περάσουν τις δίθεν αντισυστημικές και ευρωσκεπτικιστικές πολιτικές, να αρχίσουν δηλητήριο ανάμεσα στους λαούς, να εξυπηρετήσουν τελικά τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και Ελλήνων πλουσίων. Για να αναδείξει το πραγματικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ένωση που δημιουργήθηκε από τους Ευρωπαίους καπιταλιστές για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα και μόνο και όχι των λαών όπως ευαγγελίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας, την κατάρρευση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, για την αφέμαξη του ελληνικού λαού, ώστε να κερδοφορήσουν για ακόμη μια φορά γερμανικές και γαλλικές τράπεζες και ευρωπαϊκή ελίτ. Είναι υπεύθυνη για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και Αφρική, με αποτέλεσμα χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να καταλήγουν νεκροί στη Μεσόγειο ή στον Εύρο και όσοι επιζήσουν να φυτοζωούν σε απαράδεκτα κέντρα προσφύγων. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τα εκατομμύρια των ανέργων, των αστέγων, της οικολογικής καταστροφής, υπεύθυνη για την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού, για την καταστολή των δημοκρατικών πολιτικών ελευθεριών με πρόσχημα την τρομοκρατία. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πίσω από το δίθεν χριστιανικό δυτικό πολιτισμό κρύβει τη σαπίλα, την παρακμή και τα αιματοβαμμένα παιχνίδια των υπεριαλιστών, με στόχο περισσότερα κέρδη για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες παγκόσμιες οικονομίες. Η οργάνωσή μας δεν έχει και δεν καλλιεργεί αυταπάτες ότι η σημερινή κατάσταση μπορεί να αλλάξει με οποιασδήποτε εκλογές. Νιώθουμε απόλυτα την αηδία για την άθλια δημοκρατία των πλουσίων και το σημερινό πολιτικό τσίρκο. Γι' αυτό κατεβαίνουμε στις εκλογές με ένα πρόγραμμα σωτηρίας που να βάζει μπροστά τις ανάγκες των πολλών, αλλά και ένα πρόγραμμα αγώνων μαζικών, μαχητικών για να το επιβάλλουμε. Μέσα από το ψηφοδέλτιό μας
προσπαθούμε να εκφράσουμε τους αγώνες του εργατικού φοιτητικού κινήματος. Να δώσουμε φωνή σε αυτούς που δεν έχουν. Συμμετέχουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές με σημαντική παρέμβαση στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, αλλά προωθούν ένα διαφορετικό μαχητικό από τα κάτω συνδικαλισμό, χωρίς αναθέσεις επαγγελματίες. Παίζουν πρωτοβουλιακό και πολλές φορές καθοριστικό ρόλο σε αγώνες. Τα ψηφοδέλτιά μας είναι ταξικά και συμβολίζουν και αυτό το κομμάτι της εργατικής τάξης που το κρύβουν εντέχνως οι κυβερνήσεις, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία και τα αστικά επιτελεία. Τους μετανάστες, τους μερικά απασχολούμενους, τους ανέργους, αυτούς που θέλουν να τους μετατρέψουν σε σύγχρονους δούλους, με το νέο σύστημα εκμετάλλευσης, σε αυτούς που πιστεύουμε ότι ανήκει το σοσιαλιστικό μέλλον. Όπως η διανομή φαγητού από την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, που εδώ και 2 χρόνια δίνουν αγώνα για την οργάνωση και κατοχύρωση δικαιωμάτων των τελιβεράδων. Εξαιτίας της Επιτροπής και του αγώνα τους, ψηφίστηκε πρόσφατο νομοσχέδιο που για αρχή βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας τους και γίνεται το παράδειγμα για τη δημιουργία επιτροπών σε όλη την Ελλάδα. Και συνεχίζουν. Ταυτόχρονα και ο αγώνας του Πατσατζίδη Κοτσαρούχας ενάντια στο δεσποτισμό του εργοδότη και στις απολύσεις. Συνδικαλιστές από τα σωματεία Victus και Vodafone, στις τηλεπικοινωνίες, με καθημερινούς αγώνες ενάντια στις απολύσεις και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Εργαζόμενοι στο εμπόριο, με πλούσια δράση της κινητοποίησης ενάντια στην κυριακάτικη αργία. Μέλη από το Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών με σημαντικούς αγώνες, όπως τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, τον νικηφόρο αγώνα για την ανατροπή της εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, που μείωνε τα ένσημά του στο μισό, οργάνωση του αγώνα ενάντια στην κατάπτυση προσφυγής στο ΣΤΕ, των εργοδοτών φροντιστηρίων, για την μείωση στο μισό του ορομισθίου και ενσήμων. Στα ψηφοδέλτιά μας υπάρχουν επίσης ιστορικά στελέχη του ελληνικού εργατικού και επαναστατικού κινήματος. Φοιτητές με σημαντική δράση στο φοιτητικό και αντιπεριαλιστικό αντιφασιστικό κίνημα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες της ΟΚΔΕ, η οργάνωσή μας όπως πάντα μιλάει και θα συνεχίζει να το κάνει τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν σπέρνουμε εκλογικές αυταπάτες. Δεν πιστεύουμε ότι η ανατροπή θα έρθει μέσα από τις εκλογές. Ο μόνος δρόμος για να βγούμε από αυτή τη σάπια καπιταλιστική κρίση, για να γλιτώσουμε από τη βαρβαρότητα και την παρακμή αυτού του συστήματος, είναι ανυποχώρητοι, μαχητικοί, μαζικοί αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με ένα μεταβατικό πρόγραμμα σωτηρίας της εργατικής τάξης και ολόκληρης της κοινωνίας, με στρατηγικό στόχο την εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας σοσιαλιστικής. Ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει η οργάνωσή μας και σας καλεί στις 26 Μαΐου όχι μόνο με την ψήφο σας να το στηρίξετε, αλλά και να παλέψετε μαζί μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, οι υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές είναι οι εξής. Οι υποφαινόμενοι, Κουταλάκη Μαργαρίτα, εργαζόμενοι στον επισιτισμό, μέλος της Επιτροπής Αγώνων Διανομέων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού. Κτενάς Νίκος, εργαζόμενος στον επισιτισμό, μέλος της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων Θεσσαλονίκης και της Επιτροπής Δράσης Δυτικών Συνοικιών. Λάχανης Τηλέμαχος, συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικών, πρώην πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Εκπαιδευτικών. Γάτσιου Δανάη, φοιτήτρια, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Συλλόγου Φοιτητών Κληροφορικής, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, και μέλος της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης. Ο Κεφαλάς Βασίλης, εργαζόμενος στον επισιτισμό, μέλος της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων και του ΔΟΣΟΥ του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων σε Επισιτιστικές Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η Κοτούδη Κική, εργαζόμενη σε τεχνική εταιρεία, στην μέλος της Αντεπίδωσης των Εργαζομένων. Ο Κουρίλας Μινάς, εργαζόμενος στον επισιτισμό, μέλος της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων Θεσσαλονίκης.
Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσής μας είναι ο Γιάννης Μυρλής, υποψήφιος και αυτός στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ για τις ευρωεκλογές, καθηγητής στην ιδιωτική εκπαίδευση και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του Σωματείου Μισθωτών Εκπαιδευτικών. Είναι προφανές ότι αυτές οι ευρωεκλογές, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουν έντονο το άρωμα των εθνικών εκλογών, οι οποίες, όπως είναι γνωστό σε όλους, θα πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο. Γι' αυτό το λόγο, τα δύο κυρίαρχα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν εναγωνίως αυτή την προεκλογική περίοδο να μας πείσουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα, ότι δηλαδή έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πολιτικές για να στρέψουν τον κόσμο στη μία ή στην άλλη επιλογή. Πρόοδος ή συντήρηση, λέει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, και μας καλεί να επιλέξουμε την πρόοδο, δηλαδή τον εαυτό του, δηλαδή αυτόν που από το πρωί μέχρι το βράδυ τολούζουνε με επενετικά σχόλια οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για το πόσο πιστός και συνεπής είναι στην εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής. Μάλλον εννοεί πρόοδο το ότι ψήφισε και εφάρμοσε μέχρι κεραία στο τρίτο μνημόνιο, το ότι υπέγραψε την παραμονή της Ελλάδας στα μνημόνια μέχρι το 2060, το ότι τσαλαπάτησε τη θέληση του ελληνικού λαού πριν από 4 χρόνια. Υπευθυνότητα ή λαϊκισμός, λέει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και ετοιμάζεται μαζί με το γνωστό εργατοκτόνο του επιτελείο, του Άδωνη και Σία, που πανηγύριζαν όταν κλείναν τα νοσοκομεία, να επιστρέψουν για να γκατζωθούν ακόμα πιο γερά στις καρέκλες της εξουσίας. Αλλά αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει υπευθυνότητα είναι αυτό που μας λέει καθημερινά. Δηλαδή εφταήμερη εργασία, κατάργηση των δώρων στον ιδιωτικό τομέα, κατάργηση της δημόσιας παιδείας και υγείας. Και από δίπλα όλα τα μνημονιακά ρετάκια και αποκόμματα, οι θλιβεροί και γελοί σχηματισμοί όπως το Κινάλ, το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, η ΑΝΕΛ, παπαγαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Κούφιες λέξεις όπως αγορά, ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, για να κρύψουν την πολιτική τους γύμνια, για να κρύψουν ότι ο μοναδικός σκοπός της θλιβερής τους ύπαρξης είναι να παραμείνουν και την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό, σαν τσόντα σε μια συγκυβέρνηση, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, πριν να καταλήξουν εκεί που τους αξίζει και θα καταλήξουν, δηλαδή στα αζήτητα της ιστορίας. Και ακόμα πιο δίπλα οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, ξεθαρεμένοι από την ιδιότυπη ασυλία που απολαμβάνουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σκανδαλωδώς έχει καθυστερήσει τη δίκη τους, αλλά και αναθαρρυμένοι από το νεοφασιστικό βούρκο που ανέδυσαν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, ουρλιάζουν για το έθνος και την πατρίδα, μας υποδεικνύουν τον εχθρό μας στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, στους γειτονικούς λαούς. Μας αποκρύπτουν όμως ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν δύο έθνη. Το έθνος των εργαζομένων και των φτωχών και το έθνος των επιχειρηματιών και των πλουσίων. Και τα συμφέροντα αυτών των δύο εθνών είναι ασυμβίβαστα. Όλο το πολιτικό σκηνικό έχει μετατραπεί σε πολιτικό τσίρκο. Με κορυφαίο νούμερο αυτού του τσίρκου το ίδιο το αστικό κοινοβούλιο, που όταν δεν είναι απλά διακοσμητικό, με βουλευτές και υπουργούς να υπογράφουν τη θανατική μας καταδίκη, αλλά να μην προλαβαίνουν να διαβάζουν τι ψηφίζουν, τότε φτάνει στα όρια της γελοιότητας, όπως είδαμε και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με βουλευτές να πηδάνε σαν τα ποντίκια από τον ένα σχηματισμό στον άλλον και να αλλάζουν καθημερινά άποψη για να σώσουν την καρέκλα τους.
Όλοι αυτοί έχουν κάνει αποκλειστικό μέσο της πολιτικής τους τους εκβιασμούς και τα πολιτικά πραξικοπήματα. Το ψέμα, σε τέτοιο βαθμό που άμα σου πούνε καλημέρα πρέπει να τρέξεις το παράθυρο να το επιβεβαιώσεις. Όλους αυτούς τους ενώνει το μίσος απέναντι στους εργαζόμενους. Η τυφλή υποταγή στα μνημόνια και στα συμφέροντα του κεφαλαίου, η τυφλή υποταγή στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Δεν είναι ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις διαφορετικές πολιτικές. Είναι μία. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας και της 27ης Μαΐου, αλλά πολύ περισσότερο της επόμενης μέρας των εθνικών εκλογών, είναι αποφασισμένο και συμφωνημένο και κυρίως είναι σφραγισμένο και επικυρωμένο από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος και αν κερδίσει τις εκλογές, η επόμενη μέρα θα είναι χειρότερη, ειδικά όσο ένα νέο ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης απειλεί να γκρεμίσει σαν χάρτινους πύργους τα διάφορα σαξεστόρι τους. Και τώρα έρχονται οι ίδιοι που επί μία δεκαετία μας άρπαξαν το μισό μας εισόδημα και το βιωτικό επίπεδο με τα μνημόνια. Οι ίδιοι που άρπαξαν και ξεπούλησαν το δημόσιο πλούτο σαν να ήταν δικός τους. Οι ίδιοι που τσαλαπάτησαν την αξιοπρέπειά μας και ειδικά τα τελευταία χρόνια και την νοημοσύνη μας όταν ψήφιζαν μνημόνια και λέγαν ότι αυξάνουν τους μισθούς. Όταν ψήφιζαν την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και λέγαν ότι επαναφέρουν τις συλλογικές συμβάσεις να μας ζητήσουν την ψήφο μας. Αλλά συμφωνούν τώρα όλοι σε ένα πράγμα, ότι τα μνημόνια τελείωσαν. Ότι από εδώ και πέρα θα έρθει ανάπτυξη και η κανονικότητα και ότι απλά πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα αυτή την ανάπτυξη. Αλλά και ένα μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει ότι τα μνημόνια δεν τελείωσαν. Μπορεί τον Αύγουστο να βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, αλλά μπήκαμε όχι στο τέταρτο, αλλά στο μνημόνιο χωρίς αριθμό και με αυτή την έννοια στο μνημόνιο χωρίς τέλος, χωρίς ημερομηνία λήξης, χωρίς έλεος. Από εκεί δηλαδή που τα μνημόνια ήταν υποτίθεται μία πρόσκαιρη, επίπονη, κακή επιλογή αλλά αναγκαία που δεν θέλαν να την πάρουνε, αλλά θα κρατήσει λίγο και μετά θα σωθούμε, τώρα τα μνημόνια θα είναι μία κανονικότητα, μία καθημερινότητα στον αιώνα των αιώνων. Ήδη το 2060 μέχρι το 2060 έχουμε συμφωνήσει την επιτήρηση και πρέπει να κρατάμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα αιματηρά πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί μέχρι το 2060 και στα οποία συμφωνούν όλοι. Και όπως και να τα διαβάσει κανείς, αυτά τα πλεονάσματα σημαίνει ότι αν τα μαζεύουμε και τα πληρώνουμε και τα βγάζουμε, δεν μπορούμε να έχουμε σχολεία και νοσοκομεία, μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα. Την επαύριο των εκλογών θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτός από το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και την αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας, δηλαδή των κόπων μιας ζωής, των καταθέσεων και των σπιτιών, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί που θεωρούν ιερή την ατομική ιδιοκτησία και το βροντοφωνάζουν, μάλλον τη θεωρούν ιερή μόνο αν προέρχεται από την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, από την αρπαγή του δημοσίου πλούτου και ακόμα περισσότερο από τα σκάνδαλα, τις μίζες και τη διαφθορά. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επέκταση ενός ακόμα χειρότερου νέου συστήματος εκμετάλλευσης της εργασίας. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθούν λέξεις για να περιγράψουν την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους εργασιακούς χώρους. Σχεδόν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι αμείβονται με μισθούς μέχρι 500 ευρώ και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες με μισθούς μέχρι 250 ευρώ, δηλαδή με φιλοδορήματα. Ο εργαζόμενος τίνει να γίνει από αναλώσιμος ένα ομιλόν και κινούμενο αντικείμενο, ιδιοκτησία του εργοδότη, ο οποίος θα τον φωνάζει για δουλειά όταν θέλει, θα τον πληρώνει άμα θέλει, όσο θέλει, όταν θέλει και άμα του τη βιδώσει στο τέλος της ημέρας, θα του βάζει και χέρι ή θα τον ξυλοφορτώνει, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά φυσικής βίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι από τους εργοδότες και κάνουμε λάθος αν νομίζουμε ότι αυτά είναι η εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας που επεκτείνεται ραγδαία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Την επαύριο των εκλογών θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα αντιδημοκρατική αναδίπλωση.
Ένα κράτος έκτακτης ανάγκης πιο όμο και πιο ταξικό. Μια δικτατορία των πλουσίων και της αγοράς. Όχι μόνο με τα ΜΑΤ και το ξύλο, αλλά και με την αστική δικαιοσύνη. Με ένα παρασύνταγμα που στείνεται, γιατί δεν φτάνουν ούτε οι ίδιοι τους οι νόμοι για να επιβάλλουν αυτό που θέλουν. Και αυτό που θέλουν είναι το δόγμα, νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Δείτε τα παραδείγματα που φωνάζουν. Θα φας 20 χρόνια φυλακή και θα σου πάρουν και όλα τα ένσημα, αν είσαι καμιά καθαρίστρια που είπες ότι τελείωσες την έκτη δημοτικού για να ζεις την οικογένειά σου. Θα αθωωθείς ή θα πέσεις στα μαλακά ή θα πάρεις και αποζημίωση για ηθική βλάβη, αν είσαι μεγάλο επιχειρηματίας ή εφοπλιστής και χρωστάς δεδουλευμένα, εισφοροδιαφεύγεις, φοροδιαφεύγεις ή ακόμα αν είσαι και παιδόφιλος, αρκεί να είσαι και σε κανένα εκλεκτό αστικό επιτελείο. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή του πολέμου που τους φέρνουν στην περιοχή μας οι υπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά τους φέρνουν και η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί οι δύο κονταροχτυπιούνται. Ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των Αμερικάνων, ποιος θα κάνει περισσότερες βάσεις, ποιος θα συνεργαστεί περισσότερο με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ ή με τους δικτάτορες της Αιγύπτου. Και φυσικά, σαν απαραίτητο συμπλήρωμα γι' αυτό, καλλιεργούν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά και οι δύο, τον εθνικισμό και την πατριδοκαπηλεία. Γιατί τους βολεύει να περάσει το σύνθημα των φασιστών ότι η ψυχή μας είναι το έθνος και το όνομα της Μακεδονίας, που σημαίνει μην κοιτάς το άδειο σου πορτοφόλι, μην κοιτάς ότι δεν έχεις δουλειά, μην κοιτάς ότι δεν πληρώνεσαι ή ότι αν πληρώνεσαι στις 15 του μήνα σου τελειώνουν τα λεφτά, να κοιτάξεις την πατρίδα, δηλαδή τίποτα. Και να είσαι έτοιμος να γίνεις και κρέα για τα κανόνια άμα χρειαστεί. Και μας το λένε αυτοί που δεν έχουν ούτε ψυχή ούτε πατρίδα, που το μόνο ιερό και όσιο που αναγνωρίζουν είναι τα κέρδη του κεφαλαίου, τα κέρδη των επιχειρήσεων και των εφοπλιστών. Αυτό είναι το κοινό τους κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Με πινελιές πιθανόν εδώ και εκεί, κανένα έκτακτο μέτρο, κανένα πιο αντιδημοκρατικό μέτρο, για να είμαστε και δίκαιοι πιθανόν και κανένα ψίχουλο ελεημοσύνης, κανένα επίδομα από αυτά που συνήθιζε τελευταία να δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως προκλητικά και εκβιαστικά λίγες μέρες πριν εξήγηλε αυτά τα μέτρα ελεημοσύνης. Να μας παίρνουν 100, να μας δίνουν ένα και να λέμε και δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι αυτό που θέλουνε. Μαύρο λοιπόν και στους δύο. Μαύρο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Μαύρο και σε όλο το πολιτικό τσίρκο. Ούτε δούλοι είμαστε, ούτε ελεημοσύνες θέλουμε. Αν υπάρχει ένα πραγματικό δίλημα σε αυτές τις εκλογές, αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από το αμήλικτο ερώτημα που θέτει η εποχή μας. Αν δηλαδή θα ζήσουμε σαν δούλοι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αξιοπρέπεια, ή αν πούμε ότι είμαστε άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Αν δηλαδή θα επιλέξουμε έναν από τους δύο, δηλαδή τον τρόπο που θα μας εκτελέσουν ή το δίμιό μας, ή αν θα επιλέξουμε να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Δεν υπάρχει μικρότερο κακό, υπάρχουν δύο μεγάλα κακά που και τα δύο οδηγούν στο ίδιο μέρος, στην κόλαση. Το αν οδηγούν από πιθανόν διαφορετικό δρόμο δεν έχει καμία σημασία. Αν επιλέξουμε όμως το δεύτερο, δηλαδή να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και η ΟΚΔΕ αυτό προτείνει κατεβαίνοντας στις εκλογές, πρέπει να ξέρουμε πώς θα το καταφέρουμε, τι να κάνουμε, αλλά και ποια λάθη του παρελθόντος να αποφύγουμε. Γιατί είναι γνωστό ότι όλα τα αστικά κόμματα, συγκαλυμμένα ή με υπονοούμενα ή ανοιχτά, μας λένε ότι εμείς φταίμε που φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί παλιότερα είχαμε δικαιώματα και ζούσαμε καλύτερα από ό,τι μπορούσαμε. Αλλά και γιατί μετά όταν μας πήγαν να μας πάρουν τα δικαιώματα, δηλαδή να μας βάλουν μυαλό, αντισταθήκαμε. Γιατί θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν δεν κάναμε απεργίες και είχαμε δεχτεί το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Αν δεν κάναμε τις πλατείες των αγανακτισμένων. Αν στο δημοψήφισμα λέγαμε ναι, θα μας λυπόντουσαν. Θα βγαίναμε πιο γρήγορα από την κρίση. Εμείς φταίμε, μας λένε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που λένε ότι φταίνε οι αγώνες. Συγκαλυμμένα ή από έναν άλλο τρόπο το λένε και κομμάτια της αριστεράς. Το κουκουέ πανηγυρίζει χερέκακα και λέει στους εργαζόμενους «Σας τα έλεγα για το ΣΥΡΙΖΑ». Τρίχες έλεγε. Δεν έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που προσπαθούσε να πει στους εργαζόμενους ήταν να μην αγωνιστούν. Γιατί το κουκουέ από όλους τους τεράστιους αγώνες του 10-12 ήταν απέναντι. Ήταν απόν. Σκορπούσε την απογοήτευση ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Και έλεγε στο κάτω-κάτω το ίδιο που έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε εμένα για να σας λύσω τα προβλήματα. Και τώρα αισθάνεται πια απελευθερωμένο. Κολυμπάει σαν το ψάρι μέσα στο νερό στην απογοήτευση που έχει σκεπάσει τους εργαζόμενους. Τον βολεύει αυτή η κατάσταση. Γιατί αναδεικνύεται σαν η μεγάλη και κυρίαρχη αριστερή δύναμη και μπορεί να παίζει τα παιχνίδια για να πάρει τις καρέκλες στα συνδικάτα μαζί με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Και του επιτρέπεται να φωνάζει και να το παίζει επαναστατικό και να κορδώνεται. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να πούμε ότι σε κάθε στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης βαράει προσοχή και στέκεται σούζα. Όχι στην έξοδο από το ευρώ, λέει η αστική τάξη. Όχι στην έξοδο από το ευρώ, λέει και το κουκουέ. Αλυτρωτισμός των Σκοπίων, λέει η αστική τάξη. Αλυτρωτισμός των Σκοπίων, λέει και το κουκουέ. Τούρκικη επιθετικότητα, λέει η αστική τάξη. Τούρκικη επιθετικότητα και το κουκουέ. Απλά βάζει ενδιάμεσα κάτι άλλες λέξεις. Λαός, αριστερά, λαϊκή εξουσία και κίνημα για να αποπροσανατολίσει. Και για τους αγώνες δεν κάνει τίποτα για να τους ανασυγκροτήσει. Μία τέτοια επιλογή δεν τη θέλουμε και δεν είναι χρήσιμη. Και είναι ψέματα ότι φταίνε οι αγώνες μας που φτάσαμε μέχρι εδώ. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Φτάσαμε μέχρι εδώ να μας έχουν πάρει σχεδόν τα πάντα, όχι γιατί αγωνιστήκαμε, αλλά γιατί ακριβώς δεν φτάσαμε τους αγώνες μέχρι το τέλος. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν κάναμε μία τομή στην πολιτική και στην πρακτική μας. Πιθανόν γιατί ένα κομμάτι εργαζομένων να παρασύρθηκε και να πίστεψε ότι υπάρχει και ένας πιο σύντομος και εύκολος δρόμος ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε από την τραγική τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει κανένας εύκολος δρόμος. Δεν μπορούμε να κόψουμε δρόμο με υποτίθεται εκλογικές λύσεις και ενωτικές λύσεις και την υποτιθέμενη ενότητα, όπως δυστυχώς και άλλα κομμάτια της αριστεράς ακόμα ευαγγελίζονται. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να προσπαθήσεις να συμβιβάσεις τα ασυμβίβαστα, δηλαδή τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας του 90% των εργαζόμενων, των φτωχών, των νέων, των ανέργων, με μια ισχυρή μειοψηφία, με μια ζάπλουτη ελίτ, με το 10 ή το 5% με αυτούς που πλούτησαν πατώντας πάνω σε κοινωνικά συντρίμμια. Άρα για να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή δεν χρειάζεται απλά να το θέλουμε, αλλά χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική. Δηλαδή ένα διαφορετικό πρόγραμμα που για να μπορεί να πετύχει δεν μπορεί παρά να είναι ριζοσπαστικό, δηλαδή να φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, μέχρι το κόκαλο, μέχρι τη ρίζα του προβλήματος και δεν μπορεί παρά να είναι και ταξικό. Όπως δεν χάσαμε όλοι από τα μνημόνια, εμείς χάσαμε και αυτοί κερδίζουν, έτσι και η λύση δεν θα είναι για όλους. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί που πλούτησαν πάνω στη δυστυχία των εργαζομένων πρέπει να πληρώσουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πρόγραμμα που όσο και αν φαίνεται απλό και αυτονόητο πρέπει να λέει ότι νόμος είναι το δίκιο του εργάτη και μόνο. Και μόνο αυτό να έχει σαν οδηγό. Δηλαδή την υλοποίηση των συμφερόντων των εργαζομένων και της νεολαίας. Να είναι δηλαδή ένα αντίστροφο μνημόνιο απέναντι σε αυτούς που μας βύθισαν στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Στους λίγους, στους καπιταλιστές και στους τραπεζίτες. Για τα συμφέροντα των πολλών. Κατώει η Ευρώπη των καπιταλιστών. Κόκκινη Ευρώπη των εργατών. Κατώει η Ευρώπη των καπιταλιστών. Κόκκινη Ευρώπη των εργατών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει την άμεση, ολοκληρωτική και μονομερή διαγραφή του χρέους, ολόκληρου του χρέους. Όχι μόνο γιατί δεν το δημιουργήσαμε εμείς, ούτε απλά γιατί το πληρώσαμε και το ξαναπληρώσαμε, αλλά γιατί όπως όλοι πλέον ομολογούνε, αυτό το χρέος δεν μπορεί να αποπληρωθεί ποτέ. Συμφωνήσαμε την αποπληρωμή του μέχρι το 2060, ενώ το 2010 μας λέγανε ότι θα μπούμε στα μνημόνια για να το μειώσουμε και το εκτινάξανε. Το 2060 θα το βρούμε αυξημένο και θα κάνουμε μια νέα συμφωνία. Γιατί αυτό το χρέος έχει γίνει πλέον μια θηλιά.
στο λαιμό του ελληνικού λαού. Ένας μηχανισμός για να μετατρέψει τη χώρα σε αποικία χρέους και τους εργαζόμενους σε δουλοπάρικους. Ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει την άμεση ρήξη και έξοδο από τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Και εδώ το 80% του πολιτικού σκηνικού ανατριχιάζει, γιατί είναι σαν να είσαι συνώνυμος με τον σατανά, άμα λες να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας εξασφαλίζει τα δικαιώματά μας, ένα πλαίσιο λειτουργίας. Είναι έτσι όμως. Στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αυστρία, ψηφίζεται το 2019 η 12ωρη εργασία. Στην Ουγγαρία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζεται ο νόμος των σκλάβων, δηλαδή εκατοντάδες ώρες υποχρεωτικές απλήρωτες υπερορίες. Στην Ελλάδα, 10 χρόνια εφαρμόζονται μνημόνια και τώρα επεκτείνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, αλλά μας λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση μας εξασφαλίζει τη δημοκρατία, αλλιώς θα έχουμε δικτατορίες και πραξικοπήματα. Είναι περίεργο όμως που αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας καθοδήγησε ένα ναζιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας πανηγυρίζει για το πραξικόπημα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ενάντια στην νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση Μαδούρο. Είναι περίεργο που αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστειλε το λαό της Καταλωνίας που σε συντριπτικό ποσοστό αποφάσισε την ανεξαρτησία του. Και είναι περίεργο που αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση πάτησε με ανίποτους εκβιασμούς μαζί με τον Τσίπρα τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια και μας επέβαλε το 4ο μνημόνιο. Μας λένε όμως ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αντίδοτο απέναντι στην ακροδεξιά που ανεβαίνει στην Ευρώπη. Εδώ πια τα πράγματα γίνονται αστεία. Ποιος εξέθρεψε την ακροδεξιά? Ποιος επέβαλε την ακροδεξιά πολιτική στην καθημερινότητα? Πόση διαφορά έχει το πρόγραμμα των ακροδεξιών για τους μετανάστες από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πνιγμοί, δολοφονίες, φράχτες και στρατόπεδα συγκέντρωσης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ακροδεξιά πολιτική και αυτές οι κλασικές ευρωπαϊκές αστικές δυνάμεις, κεντρώες και δεξιές, όπως και αν ονομάζονται, είναι αυτές που φέρνουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για το ξύπνημα του τέρατος της ακροδεξιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καμία ένωση των λαών. Είναι η καρδιά του κτίνους. Είναι το στρατηγικό επιτελείο της πιο αντεργατικής, της πιο βάρβαρης και νεοφιλελεύθερης επίθεσης που εκτιλήσεται. Έξοδο και πάλι για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, όχι για να κλειστούμε στο καβούκι μας και στον εθνικό απομονωτισμό, όπως λέει ο δίθεν ευροσκεπτικισμός των ακροδεξιών, του Σαλβίνη και της Λεπέν, αλλά για να ενωθούμε πραγματικά με την Ευρώπη, αλλά όχι την Ευρώπη του Μακρόν και της Μέρκελ, την Ευρώπη των κίτρινων γυλαίκων, την Ευρώπη των καταλανών αγωνιστών της ανεξαρτησίας, την Ευρώπη των εργαζομένων, για μια Ευρώπη κόκκινη, για μια Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική και άρα σοσιαλιστική. Πρέπει ακόμα να φύγουμε και από το ευρώ, που είναι και αυτό ένας μηχανισμός για να μας απομιζά πλούτο και να καθιερώσουμε εθνικό νόμισμα για να ελέγξουμε στοιχειοδός την οικονομία. Που όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με το νόμισμα, όπως πάλι δυστυχώς κάποια κομμάτια της αριστεράς φαντάζονται. Χρειάζεται να πάρουμε τον πλούτο από εκεί που λιμνάζει, δηλαδή από τους φουσκωμένους λογαριασμούς των τραπεζιτών και των καπιταλιστών, είτε βρίσκονται αυτοί οι λογαριασμοί στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για να βάλουμε αυτό το πλούτο να δουλέψει προς όφελος της κοινωνίας και κυρίως να εθνικοποιήσουμε χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο τον πραγματικό πλούτο, δηλαδή τα εργοστάσια που έχουν απομείνει, τις μεταφορές, την ενέργεια, τα λιμάνια, δηλαδή τους τομείς κλειδιά της οικονομίας. Για να μπει ξανά μπροστά η οικονομία με ένα σχέδιο και όχι περιμένοντας το αόρατο χέρι της αγοράς και τις επενδύσεις που όλο έρχονται και ποτέ δεν έρχονται, αν και τους κάνουμε όλα τα χατήρια και τους μισθούς μειώνουμε και τη φορολογία μειώνουμε και αυτές φεύγουν. Και τέλος, αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί φυσικά να μην περιλαμβάνει την άμεση και ολοκληρωτική κατάργηση όλων των μνημονίων, την έξοδο από το ΝΑΤΟ, το σταμάτημα κάθε εμπλοκής της χώρας στα βρώμικα παιχνίδια των υπεριαλιστών. Και έρχεται εδώ μια πολύ φυσιολογική ερώτηση που μας κάνουν συχνά και στην προεκλογική μας καμπάνια. Είναι αυτό το πρόγραμμα ρεαλιστικό? Πριν απαντήσουμε, πρέπει να πούμε. Ένα είναι το σίγουρο, ότι ο άλλος δρόμος δεν είναι ρεαλιστικός. Μπορούμε, αν θέλουμε, να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε να επιλέξουμε αυτό το δρόμο,
αλλά δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε ότι κάποια στιγμή θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Να ετοιμαστούμε λοιπόν, αν πάρουμε εκείνο το δρόμο, να ζήσουμε σαν δούλοι. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα με το οποίο κατεβαίνει ο Όγδες στις εκλογές μπορεί να φαίνεται δύσκολο και να είναι και να απαιτεί και θυσίες και δεν θέλουμε να το κρύψουμε. Όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απείρως λιγότερες θυσίες από αυτές που έχουμε ήδη κάνει και από αυτές που θα αναγκαστούμε να κάνουμε για να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πληρώνουμε το χρέος. Θυσίες που δεν θα τις διαλέξουμε και θα είναι ενάντια στο συμφέρον μας. Πράγματι αυτό το πρόγραμμα το οποίο προτείνει η ΟΚΔΕ και κατεβαίνει στις ευρωεκλογές έχει μία ιδιαιτερότητα και το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα προγράμματα, γι' αυτό πιθανό να μην φαίνεται λογικό. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που είναι απλά λόγια στο χαρτί. Είναι ένα πρόγραμμα πάλης. Είναι ένα πρόγραμμα για τους αγώνες. Είναι ένα πρόγραμμα που απαραίτητος όρος για να εφαρμοστεί είναι η κινητοποίηση, η αυτενέργεια και η μαχητικότητα των ίδιων των από κάτω, των ίδιων των εργαζομένων και της νεολαίας, κομμάτι των οποίων είμαστε κι εμείς. Πράγματι αυτό το πρόγραμμα έχει κι άλλη μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί από σωτήρες και κυρίως δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στα πλαίσια αυτής της κάλπικης δίθεν αστικής δημοκρατίας, δηλαδή μιας δημοκρατίας για τους πλούσιους και για τη διαφθορά. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από μια άλλη δομή εξουσίας, δηλαδή από μια κυβέρνηση των εργαζομένων, μια δομή εξουσίας που θα βασίζεται στην αυτοοργάνωση των εργαζομένων από το πιο απλό, από κάθε χώρο δουλειάς μέχρι κάθε γειτονιά, μέχρι ένα πανεθνικό επίπεδο και που θα λύνει τα προβλήματά τους με την ίδια τους την κινητοποίηση και θα αποφασίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι για τις στρατηγικές επιλογές, δηλαδή για το περιβάλλον, την οικονομία, την παραγωγή και πάει λέγοντας. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά του προγράμματος της ΟΚΔΕ από τα υπόλοιπα προγράμματα, τόσο τα αστικά, αλλά ακόμα και από τα υπόλοιπα αριστερά. Ότι είναι ένα πρόγραμμα που εν τέλει είναι αλήθεια αυτό, οδηγεί σε μία ρήξη, σε μία σύγκρουση με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή τη ρίζα όλων των δεινών μας. Αυτό το σύστημα που τον 21ο αιώνα γεννάει βαρβαρότητα. Αυτό το σύστημα που τον 21ο αιώνα, όταν η ανθρωπότητα θα μπορεί να εκμεταλλευτεί την επιστήμη και την τεχνολογία που έχει αναπτύξει για να κάνει άλματα και να λύσει τα τεράστια ανθρωπιστικά προβλήματα, χρησιμοποιεί την ίδια επιστήμη και τεχνολογία για να μας συγκρατεί σε αυτή την απίθμενη φτώχεια. Για να συγκρατεί το 1/3 του πλανήτη να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για να πλουτίζουν μία δράκα καπιταλιστές και τραπεζίτες όλο τον κόσμο. Γιατί για μας πράγματι στο τέλος αυτού του προγράμματος και αυτής της σύγκρουσης δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μια σοσιαλιστική κοινωνία. Μια σοσιαλιστική Ελλάδα σε μια σοσιαλιστική Ευρώπη, όχι απλά σαν ιδεολογική αναφορά και φυσικά που καμία σχέση δεν θα έχει αυτός ο σοσιαλισμός με αυτόν τον δίθεν σοσιαλισμό των σταλινικών δικτατοριών της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά θα είναι ένας σύγχρονος ριζοσπαστικός σοσιαλισμός για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και τέλος, αυτό το πρόγραμμα προϋποθέτει και την πάλη για την ανάπτυξη και οικοδόμηση μιας επαναστατικής δύναμης στην Ελλάδα και διεθνώς. Δηλαδή, την αιχμή του δόρατος στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, μιας επαναστατικής δύναμης που δεν θα τα στρίβει από εδώ και από εκεί, που δεν θα τα παρατάει σε κάθε δυσκολία με σταθερό πρόγραμμα και πρακτική. Για την οικοδόμηση μιας τέτοιας δύναμης παλεύει ΟΚΔΕ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γιατί είμαστε και εμείς εργαζόμενοι και νέοι και ζούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γνωρίζουμε όλα τα εκβιαστικά διλήμματα που τίθονται στους εργαζόμενους σε αυτές τις εκλογές, στις επόμενες και κάθε μέρα και δεν πετάμε στα σύννεφα. Η ΟΚΔΕ μαζί με την υποψηφιότητά της στις 26 Μαΐου καταθέτει στους εργαζόμενους και την νεολαία την πολιτική και το πρόγραμμά της. Καταθέτει επίσης και αυτό που πιστεύει ότι είναι η πιο πολύτιμη εγγύησή της για τους εργαζόμενους. Ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι στους αγώνες και τους σεισμούς που έρχονται μπροστά μας και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουνε, η ΟΚΔΕ θα είναι σε αυτό το στρατόπεδο. Δηλαδή από την πλευρά των εργαζομένων, αφοσιωμένα και ολοκληρωτικά και θα παλέψει μαζί τους μία-μία όλες τις δυσκολίες για να πετύχουμε από την πιο μικρή νίκη και την ανάκτηση αξιοπρέπειάς μας μέχρι την πιο μεγάλη, δηλαδή την ανατροπή αυτής της καθημερινής βαρβαρότητας του καπιταλισμού.
Και άρα η ψήφος στην ΟΚΔΕ όχι μόνο είναι ρεαλιστική, όχι μόνο το πρόγραμμά της είναι ρεαλιστικό, όχι μόνο δεν είναι μια χαμένη ψήφος, αλλά είναι μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή. Γιατί η ψήφος στην ΟΚΔΕ σημαίνει ότι στις 27 Μαΐου, αλλά και κάθε επόμενη μέρα, θα δώσουμε με καλύτερους όρους τη μάχη. Θα βγει πιο αποτελεσματική και πιο δυνατή η προοπτική των αγώνων, η προοπτική των νικηφόρων αγώνων, αλλά και η επαναστατική προοπτική. Σας ευχαριστούμε.